Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το σημαντικότερο γεγονός της εβδομάδας που πέρασε, αλλά και της αρχής της εβδομάδας που διανύουμε, ήταν αναμφίβολα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου της Εθνικής Εορτής της Ελλάδας, της Εθνικής μας Εορτής. Η κάμερα της εκπομπής μας ήταν σε τρεις από αυτές τις εκδηλώσεις. Στις 22 Μαρτίου, στους Αγίους 40, στην εκδήλωση που διοργάνωσε εκεί το παράρτημα Ομόνιας Αγίων 40, στις 23 Μαρτίου στο Αργυρόκαστρο, στη δεξίωση που διοργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας σε ξενοδοχείο της πόλης, καθώς και ανήμερα της Εθνικής Εορτής την 25η Μαρτίου στην Τρευτσιάνη, στην εκδήλωση που διοργάνωσε εκεί ο Δήμος Δερόπολης. Ας παρακολουθήσουμε. Με εθνική υπερηφάνεια γιορτάστηκε 25 Μαρτίου η εθνική μας εορτή σε ολόκληρο το χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Στο Αργυρόκαστρο, στους Αγίους 40, στο Δέλβινο, στη Χιμάρα και αλλού διοργανώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις. Η κάμερα της εκπομπής μας παρευρέθηκε σε μερικές από αυτές. Την περασμένη Παρασκευή στις 22 Μαρτίου ήταν το παράρτημα Ομόνιας Αγίου 40 που διοργάνωσε εκδήλωση στο κινηματοθέατρο της πόλης με τη συμμετοχή όλων των ελληνικών σχολείων του νομού, εκδήλωση την οποία παρακολούθησε σαν πολλοί συμπατριώτες μας, οι οποίοι είχαν γεμίσει την αίθουσα. Παρών στην εκδήλωση και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο, Λάμπρος Κακίσης, ο πρόεδρος της Ομόνιας Βασίλης Κάγιος, ο πρόεδρος του ΚΙΑΔ Βαγγέλης Ντούλιας, ο πρόεδρος του ΜΕΓΑ Χρυστάκης Κίτσιος, ο δήμαρχος Φινικαίων Λεωνίδας Χρήστος, οι βουλευτές της Πρωτείας του ΣΥΡΙΖΑ Μάριος Κάτσης και της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Γιώγιακας και άλλοι. Μετά το ψάλσιμο του Εθνικού Ύμνου, την εκδήλωση χαιρέτησε με τη σειρά ο πρόεδρος της Ομόνιας και οι άλλοι επίσημοι. Για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκδήλωση που οργανώνει η Ομόνια Παράρτημα Αγίων 40 με τη συμμετοχή των ελληνικών σχολείων της περιοχής, στη μνήμη, στο σεβασμό και στην υπερηφάνεια για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 που έκανε τους Έλληνες του 19ου αιώνα συνώνυμο της τόλμης, του θάρρους και της μαχητικότητας. Απόψε λοιπόν τιμούμε τους δικούς μας ήρωες, τους ήρωες του 1821 που υπήρξαν τολμηροί, πέρα από τις δυνάμεις τους, ρηξοκίνδυνοι, στο όνομα της ελευθερίας και άφοροι απέναντι στο θάνατο. Απόψε όμως τιμούμε και την αρχή μιας επανάστασης που δίδαξε στην ανθρωπότητα πως αξιοπρεπής είναι μόνο η ελεύθερη και ελεύθερη είναι μόνο η γενναία. Γιατί η ελευθερία ενός έθνους δεν χαρίζεται, αλλά μόνο καταπιέται από εκείνους που τολμούν να πιστέψουν και να αγωνιστούν για αυτήν. Οι αγωνιστές του 1821 ήταν λίγοι, ελάχιστοι και σχεδόν άοπτοι απέναντι σε πολλούς και σχεδόν ανίκητους. Αλλά αντιστάθηκαν και απέδειξαν για μια ακόμη φορά πως εμείς οι Έλληνες είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για να παραμείνουμε σκλάβοι. Σήμερα, περισσότερα από ποτέ, το μήνυμα της Ελληνικής Επανάστασης παραμένει ζωντανό και διαχρονικό. Αφού εκείνοι τότε αντιμετώπισαν αλήγιστα ακόμα και το θάνατο, πώς μπορούμε εμείς σήμερα να λυγίζουμε μπροστά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εθνική ελληνική μειονότητα? Άλλωστε, η βιβλία και η προδοσία δεν ήταν ποτέ συνώνυμες του ελληνισμού. Δεν χρειάζεται λοιπόν να τις βοηθήσουμε να γίνουν τώρα. Λένε πως κάθε Έλληνας οφείλει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του να λάβει μια γενναία απόφαση. Για τους Έλληνες του 1821 η απόφαση αυτή ήταν να θυσιάσουν τη ζωή τους στο όνομα του έθνους. Για μας σήμερα είναι κάτι πολύ πιο απλό. Δεν χρειάζεται να είμαστε διασπασμένοι.
να αφήσουμε τον εγωισμό μας, να καταλάβουμε ότι είμαστε λίγοι για να διαφωνήσουμε τόσο πολύ. Να είμαστε πιο κοντά ένας με τον άλλο, περισσότεροι ενωμένοι. Να κάνουμε λίγη υπομονή και λίγη επιμονή. Αυτά είναι όλα όσα χρειαζόμαστε. Με την ευκαιρία του φετινού πανηγυρικού εορτασμού για την επέτειο της Εθνικής Πανηγυρεσίας, επιθυμώ να απευθύνω θερμό πατριωτικό χαιρετισμό προς τον φιλόπατρη και ηρωικό βολυμπριωτικό ελληνισμό, τον οποίο θα ήθελα να μοιραστώ όλη τη συγκίνηση, όλη τη συνέστημα υπερηφάνειας και μεγαλείου και όλο τον συμβολισμό που περικλείει η σημερινή ημέρα για τους συμπαταχού Έλληνες. Καλούμαστε όλοι να τιμήσουμε πρώτα και να ποντίσουμε φόρο τιμής και γνωμοσύνης προς όλους τους πρωταγωνιστές και απλούς αγωνιστές, τους εμπνευστές, μάρτυρες και θεμελιωτές της νεοελληνικής ελευθερίας. Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στον πολιτισμό και τον σκοταδισμό, ανάμεσα στην ελευθερία και την απολυτορχία. Αυτό το σύνολο υπερασπίστηκε ο ξεσηκωμός του γένους του 1921 και αυτή είναι η μεγάλη συνεισφορά των Ελλήνων, όχι μόνο προς το δικό τους έθνος, αλλά και προς τους δυσμάς φίλους και συμμάχους. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό το μήνυμα από τη σημερινή επέτειο βαθιά μέσα στις καρδιές μας, και να σκύψουμε με σεβασμό μπροστά στο μεγαλείο της ψυχής των Ελλήνων του 1921. Προσκαλώντας με σε μια τόσο μαζική εκδήλωση εορτασμού της Εθνικής Εορτής της Επετείου της Επανάστασης του 1821 και θέλω να τονίσω ότι με συγκινεί πάρα πολύ όλη αυτή η μαζική συμμετοχή όλων αυτών των ανθρώπων, αυτός ο παλμός, τα νέα, τα παιδιά που βρίσκονται στη σχολεία και πραγματικά μας γεμίζει αυτοπεποίθηση. Μας κάνει να αναλογιζόμαστε και να πιάνουμε το νήμα από τους αγωνιστές της Επανάστασης του 1921 και προσπαθώντας να καταλάβουμε ότι η παρακαταθήκη που μας κληρονόμησαν οι αγωνιστές του 1921 μένει επίκαιρη. Και μένει επίκαιρη γιατί εκτός από το δίδαγμα ότι ο αγώνας για ελευθερία, για ανεξαρτησία, για δημοκρατία, για περηφάνεια, αυτός ο αγώνας δεν μπορεί να είναι ποτέ χαμένος και χαμένος είναι πάντα ο αγώνας ο οποίος δεν δίνεται. Και όσο και αντίξωες να είναι οι συνθήκες, όπως είπε νωρίτερα και ο Γενικός Πρόξενος, όσο και αντίξωες να είναι οι συνθήκες που επικρατούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως επικρατούσε τότε στην κεντρική Ευρώπη, στην Ευρώπη της απολυταρχίας και του σκοταδισμού, όταν ο αγώνας αυτός είναι δίκαιος και έχει το δίκαιο με το μέρος του, τότε προκαλεί κύματα και ρήγη φιλελληνισμού, προκαλεί κύματα υποστήριξης που συνδράμουν σε αυτόν τον αγώνα. Και μάλιστα ξεπερνάει τα όρια του τόπου μας και μας καθιστά ως δύναμη πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Και θέλω να δώσω και ένα μήνυμα για τη σύγχρονη περίοδο που διανύουμε, ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, η μητέρα πατρίδα, μετά από μια μακρά περιπέτεια 8 και πλέον ετών, βγαίνοντας από μια πολύ δύσκολη περίοδο και κρίση, στέκεται δυνατή, όρθια στα πόδια της, με αξιοπρέπεια, με δύναμη, με εθνική αυτοπεποίθηση. Αποτελεί έναν ουσιαστικό πυλώνα σταθερότητας και συνεργασίας για την ευρύτερη περιοχή, τόσο για τα Βαλκάνια, όσο και για την Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να λέμε και την αλήθεια. Υπάρχουν στεγανά, υπάρχουν δυνάμεις που δεν μας θέλουν ενωμένους. Πρέπει όμως όλοι εσείς, όλοι εμείς, να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτά τα στεγανά για να μπορέσει η μειονότητα ενωμένη, δυνατή, να δίνει τον αγώνα της και για τη μητέρα πατρίδα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Αυτό θέλω να είναι μια ευχή, αλλά και όλοι σας, όλοι μας να ρίξουμε το εγώ μας για να κρατήσουμε το εμείς. Και θα ήθελα να κλείσω, γιατί κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα γιορτάζοντας τις εθνικές επετείους, το λογότυπο είναι ξεχωριστό κάθε φορά. Και βλέποντας το σήμερα και διαβάζοντας εντούτος ο λαός, δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους νεκρούς. Είναι κάτι που μας δίνει δύναμη, κουράγιο, σεβασμό και αγάπη. Να είστε καλά. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Ομόνοιας που για πρώτη φορά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις δίνει τη δυνατότητα να απευθύνω κι εγώ ένα χαιρετισμό, γιατί είναι πολύ σημαντικό σε μια τέτοια ημέρα
εθνικής εορτής και υπερηφάνειας, να είμαστε όλοι μαζί. 25 Μαρτίου είναι μια γιορτή για μας τους Έλληνες διπλής σημασίας. Είναι θρησκευτική γιατί ο Θεός μέσω ενός σπουδαίου αγγέλου ανήγγειλε στην Παναγία τον ερχομό του Θεανθρώπου. Είναι εξίσου σημαντική αυτή η μέρα γιατί ήταν η πρώτη οργανωμένη επανάσταση του ελληνικού έθνους για την ελευθερία. Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία, γιατί το ελληνικό έθνος έχει μια ιστορία που μας γεμίζει με υπερηφάνεια. Είναι μια ιστορία η οποία είναι επιστήμη. Όσο και την ψάχνουμε, τόσο καινούργια πράγματα ανακαλύπτουμε. Όσο για τους καιρούς που περνάμε, θα πρέπει να διδαχτούμε από την ιστορία των Ελλήνων. Θα ήθελα, κλείνοντας, να αναφέρω δύο στίχους του Έλληνα ποιητή. «Σύπου καημένε μου γαλιά, σύπου να δεις ελευθερία». Ζήτω το ελληνικό έθνος, ζήτω 25 Μαρτίου. Το χυμαζόμενο αυτό κομμάτι του έθνους μας να ταλαιπωρείται σήμερα ακόμη, να βιώνει καταστάσεις οι οποίες του θυμίζουν μονίμως το εθνικό χρέος, να ανταποκρίνεται στο μέτρο του δυνατού στο χρέος αυτό, να μην έχει πετύχει ακόμη τους στόχους του, αλλά να μην παρετείται. Αυτό μας δίνει μια υπερηφάνεια. Αλλά από την άλλη πλευρά κάνει μεγαλύτερες τις ευθύνες, τις οποίες θα αναφερθώ λίγο αργότερα. Στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων, πάντα τα τελευταία χρόνια ήμασταν πρωτοπόροι. Γιατί σήμερα γιορτάζουμε εδώ, αύριο θα είμαστε φιλοξενούμενοι του Γενικού Προξένου στο Αργυρόκαστρο. Επίσης σήμερα στα Τύρενα η πρέσβης μας έχει μεγάλη εκδήλωση και θα μας φιλοξενήσει και τη Δευτέρα. Και τη Δευτέρα πρέπει όλοι μαζί να είμαστε το πρωί στο Δέλφινο και αμέσως μετά στη Λιβαδιά για τις εκδηλώσεις που οργανώνονται σε όλα τα μέρη. Θα έχει επίσης στην Περμιτσάνη, στη Χιμάρα και ολοκληρώνονται το Σάββατο 30 Μαρτίου στην Κοριτσά. Και λέγω φέτος μας προλάβανε γιατί δεν ήμασταν οι πρώτοι, γιατί δεν ξέρω αν παρακολουθούσατε προχθές στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπέγραψε παρουσία πολλών Ελλήνων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε ετήσια εκδήλωση τη διακήρυξη για την ανεξαρτησία της Ελλάδος. Βεβαίως είναι εύκολη δικαιολογία ότι δεν έχουμε ικανούς βουλευτές. Βεβαίως υπάρχει έδαφος στην άλλη άποψη ότι είμαστε διχασμένοι. Όμως εμείς κάνουμε όλοι μας το χρέος μας. Ανταποκρινόμαστε ή κλεινόμαστε πίσω από την πόρτα μας νομίζοντας ότι έχουμε λύσει το πρόβλημά μας, εάν κάποτε καταφέρουμε να το έχουμε λύσει. Είναι και μια άλλη πύλη, μεγαλύτερη, κοινή. Είναι η πύλη όλων μας, η πύλη της κοινής μας τύχης, την οποία πρέπει να δίνουμε καθημερινά τη μάχη για να την προστατεύσουμε, για να δώσουμε ελπίδα, να δώσουμε προοπτική, να δώσουμε ζωή σε αυτόν τον τόπο, στους κατοίκους του, ούτως ώστε και τα παιδιά αυτά που σήμερα είναι εδώ, αύριο που θα βρίσκονται σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο ανά τον κόσμο, να είναι υπερήφανα για τη γενέτειρά τους, να έχουν σημεία αναφοράς εκεί, να έχουν τους παππούδες τους, να νιώθουν τον πολιτισμό τους να ανθεί και να νιώθουν παντού υπερήφανοι γι' αυτόν
και υπόχρεοι να τον στηρίξουμε. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ας είναι αυτή η 25η Μαρτίου μια καινούρια αρχή. Μια αρχή ενότητας, ομοψυχίας, αγώνα σκληρού, κοινού, καθημερινού και αποτελεσματικού. Χρόνια πολλά. Στη συνέχεια, όλοι οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν το ωραίο καλλιτεχνικό πρόγραμμα των σχολείων.
Περασμένο Σάββατο το απόγευμα, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο, ο κύριος Κακίσης, διοργάνωσε κοκτέιλ στο οποίο Έλληνες και Αλβανοί από τους τρεις νομούς Αργυρόκαστρο, Αγίων 40 και Δέλβινο ευχήθηκαν για την εθνική εορτή. Τους απαρευρισκόμενους υποδέχτηκε ο κύριος Κακίσης, ο οποίος στο σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στο ιστορικό γεγονός της Επανάστασης του 1821 αλλά και στην εθνική ελληνική μειονότητα της Αλβανίας. Γιορτάζεται μαζί με τον Ευαγγελισμό του Ψιλοτόχου, μαζί με την αναγεννημένη επίσης ανεξιάρτητη φύση. Στο εθνικό μας ημερολόγιο, η 25η Μαρτίου του 1821 σηματοδοτεί την παλιγενεσία του έθνους μας μετά από 4 αιώνες ξένης κατοχής. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω και δύο λόγια για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Εδώ και 30 σχεδόν χρόνια στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους φίλους μας Αλβανούς και σε περιόδους δοκιμασίας και σε καλές στιγμές. Η Ελλάδα είναι ειλικρινής και σταθερός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Αλβανίας, όπως άλλωστε στήριξε και την ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει συμβάλει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας, όσο διαχρονικά μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στη χώρα, ένδειξη εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές δυνατότητες της Αλβανίας και ιδιαίτερα του αλβανικού λαού. Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, η κάμερα της εκπομπής μας παρευρέθηκε στην Δερβιτσιάνη, όπου ο Δήμος Δερόπολης διοργάνωσε την κεντρική εκδήλωση. Η εκδήλωση στη Δερβιτσιάνη ξεκίνησε με τη Θεία Λειτουργία και τη Δοξολογία που τελειέστηκαν στον κατάγιο μου από κόσμο ιερό ναό του χωριού, παρουσία και των επισήμων.
Μετά τη Θεία Λειτουργία και τη Δοξολογία έλαβε χώρα η παρέλαση των μαθητών όλων των σχολείων, παρέλαση η οποία ξεκίνησε από τον αυλόγυρο της Εκκλησίας και μετά από τον κύκλο της πλατείας υπό τους ήχους των εμβατηρίων κατέληξε μπροστά στο πολιτιστικό κέντρο όπου είχαν πάρει θέση οι επίσημοι με επικεφαλής τον Δήμαρχο Δερόπολης Αχιλία Ντέτσκα και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο Άγιο Κάστρο κ. Κακίση. Μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης κατατέθηκαν στεφάνια στο μνημείο που είναι αφιερωμένο στο ιστορικό γεγονός της 25ης Μαρτίου της Ελληνικής Επανάστασης. Στεφάνι κατέθεσαν ο Δήμαρχος Δερόπολης Αχιλιάς Ντέτσκας, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ο Αργυρόπαστος Κακίσης, εκ μέρους των βουλευτών Ντούλε και Τάβο, ο πρώην βουλευτής και υπουργός Σπύρος Ξέρας, καθώς και από διάφορους φορείς του χώρου μας. Στη συνέχεια, εκδήλωση μετατοπίστηκε εντός της αίθουσας του πολιτιστικού κέντρου που ήταν κατάγειο από κόσμο. Αρχικά χαιρέτησαν ο Γενικός Πρόξενος κ. Κακίσης και ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Δερόπολης Μιχάλης Μάνος. Για άνθρωπες αρετές και ανεκτήμητες αξίες που μας έδωσαν πρόγονοι μας αγωνιστές ως ιερά παρακατατήκη και πολύτιμη κληρονομιά για να καθοδηγούν και να καταβγάζουν και τους σημερινούς αγώνες μας, καθώς επίσης για την πρόοδο, καλλιέργεια και ανάπτυξη όλων των αγώνων της εθνικής μας ζωής. Μικροί και συλλαμβωμένοι εκείνοι αψήφισαν το γύρα τα κατακτητή που για τέσσερις αιώνες είχε απλώσει τη νύχτα της ερήμουσης και του φόβου στα πανάρχια ελληνικά κόμματά μας. Ως άλλοι δηλαδή, οι ταπεινοί αγωνιστές του 21 δεν δίστασαν να προκαλέσουν κουρβολιά της τότε νέας τάξης πραγμάτων στην Ευρώπη, όπως τον είχε επιβάλει η Ιερά Συμμαχία μετά από την τόση του Ναπολέοντα. Και ο καπιτάνος Μέτερνιχ, κύριος εκπρόσωπος της ψηφιάς αυτής της συμμαχίας, που πυρονεύτηκε την ελληνική επανάσταση όταν ξέσπασε, είπε ότι δεν είναι δυνατόν να ανελπιστεί η Ελλάδα. Η Ελλάδα πέθανε. Και όμως, πολύ γρήγορα, είδε τους λόγους του να διαψεύδονται μπροστά στην εμφορμητική επαναστατική πνοή των Ελλήνων. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, η 25η Μαρτίου μας πάντα μας εκπνέει και ανανεώνει την πίστη μας στην ισχυρότητα του πολιτισμού να επιβιώνει κάτω και από τις πιο αντίξιες συνθήκες. Μας υπενθυμίζει ότι τίποτε μας χαρίζεται και ότι θέλει αντίκτυπο με το φαγητό. Είπα και προχθές και να το επαναλάβω και σήμερα ότι κατά το παρελθόν πληρώσαμε πολύ ακριβά τους δικασμούς μας, τις δικόνιες, τους ιδιάδες, που δυστυχώς πάντα παραμονέτουν. Ενωμένοι όμως και πήγαμε ακόμα. Μαζί μπορούμε να βγούμε κάθε κρίση, κάθε όπληση, κάθε δυσκολία. Ξεσηκωτικό του 1821 δεν έμειναν αμέτρητο. Αρκετοί ήταν αυτοί που περιοχές τα γυροκάστρου Χιμάρας, Μοσχόπολης, Πρεμετής που είχαν μιληθεί τα σχέδια της φιλικής εταιρείας. Αναφέρομαι μερικά ονόματα φιλικών όπως τα κατέγραψαν σαν βιβλία τους ο Παπακώστας Πατσέλης, Μιχαήλ Λαζάρου Στέμπορτιος, Ελευθεριάδης, Βενιαμίν Αποτισέλσκι, Αργυροκάστρο Επίσκοπος Ευρύπου Γρηγόριος Αργυροκαστρίτης, ο κυριότερος ερμηνευστής εξέγερσης της Έμιας, ο Στέφανος, ο Αδαμάνιος Δούκας από την Περμετή, ο Δρούσης, ο Γούας, ο Κανούσης, το Λεσκοδίνη και πολλοί άλλοι. Το ονειρή μαγητές ξεκίνησαν τους προφύλακες του έθνους και κατέβηκαν στην επαναστατημένη Ελλάδα. Ήταν γενναίος ανεπιτελής και κάθε φινέλη που τον γνώριζε δεν μπορούσε να μην φωνάξει. Θα ήταν ευτυχής η Ελλάδα αν είχε περισσότερος άνδρας σαν αυτόν. Ήταν παρόν και στη δεύτερη πολιτοκία του Μεσογειού. Ο αδερφός του Νικόλαου σκοτώθηκε στην έξοδο του Μεσογειού 10 Απριλίου 1826, ενώ Ζάκος σώθηκε και υπηρέτησε στο ελληνικό σαπόλου την απελευθερωμένη Ελλάδα.
Μετά τους χαιρετισμούς ακολούθησε ωραίο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με χορούς, τραγούδια, παντελίες και μονόπρακτα από όλα τα σχολεία, πρόγραμμα το οποίο καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους, ενώ η ευχή όλων ήταν χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για την εθνική μας εορτή και από εμάς χρόνια πολλά. Yeah.
και θα πάμε πίσω όμως. Και ο Θεός μαζί σου, δική σου είναι η απόφαση και η ζωή δική σου. Μάνα, γιατί στεκόμαστε, γιατί είμαστε ακόμα εδώ. Έχουμε δρόμο μπροστά, μάνα, καθυστερούμε. Οι Τούρκοι πλησιάζουν και είστε επιφυπέντες. Δεν έχω δει σου λόγω της ΕΣ να είναι δαχτυσπέντες. Μέχρι εδώ είναι η πόλη, δεν πάει παραπέρα. Φτάσαμε στο Ζάλκο, τον αψηλό το γράφο. Κι αν είναι έτσι η μορφιά, δεν έχουμε άλλη στράτα. Οι Τούρκοι θα μας πιάσουν, ζυγώνουν καλά. Δεν θα πολύ γίνουν οι ανιάπηστοι μας πιάσουν. Εμάς θα μας στείλουν στην Τουρκιά και θα τα σκαλάσουν. Τα βρέφη που είχε τα γαλιά δεν θα το καταλάβουν. Και πως θα παίρνουν στον κρεμό, χαμπάρι δεν θα πάρουν. Μα εμείς μεγάλοι είμαστε και το μυαλό μας όχι. Δεν είναι κρίμα κι άδικο να χάσουμε την νιώτη. Μη σε φοβίζει ο θάνατος, μας εδώ δεν κάνει. Και εδώ να μείνουμε Γιώργοι, οκτός θα μας κάνει. Μας έβλεπε ο γέρος σου, με πλαφθονά σαν χώρι, ο χάρος σαν τάβολη, από το δικό του φόρι. Ακούτε, τι έρχονται, σε λίγο θα μας πιάσουν. Εμπρός γυναίκες, ξεκινώ, τα χέρια όλες πιάσουν. Λενώ. Είναι μα λοιπόν, γιατί δεν με κυροφέρνεις. Να, κάτι θέλω να σου πω και μη με αποπέρνεις. Αν είναι να πεθάνουμε σε τούτο εδώ τον τόπο, τότε θα το εκάνουμε με θαραλέο τρόπο. Πιάστε γυναίκες ένα τετραγούδι με μεράκι, να δυναλίσουν οι κορφές όλες να πάει χρυσάκι. Και όπως θα τη γυρίζουμε μέσα στο κορού της ζάλη, μια-μια να πέφτει στο κρεμό με όποιο το κεφάλι. Δίκιο έχει Μαρικό, έτσι να γίνει πρέπει. Κοίτα να πούμε τη φωνή και λαριστό νεράκι. Κάνε σε πρώτο την αρχή, με σένα με μεράκι. Εγώ λέω του Μότσαρη, ξέρω όλα μυρολόγια. Και στις γυναίκες του Σουλού δεν πρέπει τέτοια λόγια. Στο πάτο ρε σου λόγισε, στο νου μου κάτι είδε. Εγώ θα πιάσω το σκοπό και εσείς θα ακολουθείτε. Thank you.
Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή στις 8:30 το βράδυ. Ωστότε, να είστε όλοι σας καλά.